Στο μέτωπο της πανδημίας δεν θα υπάρξει νέο lockdown από το φθινόπωρο, δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνέντευξη, ενώ εξήγηλε νέα μέτρα για τους κλειστούς χώρους αναφορικά με την πρόσβαση των ανεμβολίαστων. Οι σκληροί δείκτες πάντως της πανδημίας επιμένουν με τους ειδικούς να επαναλαμβάνουν την αναγκαιότητα εμβολιασμού. Με τη μετάλλαξη Δέλτα να επελάβει και τις εισαγωγές νέων ασθενών με COVID στα νοσοκομεία να αυξάνονται, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει νέο lockdown, αλλά η έμφαση θα δοθεί στο να εμβολιαστούν όσοι ακόμα δεν το έχουν αποφασίσει. Θα χρησιμοποιήσουμε μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Και θα είμαστε έτοιμοι πριν τα τέλη Αυγούστου να ανακοινώσουμε ποια θα είναι η πολιτική μας για τους κλειστούς χώρους το φθινόπωρο και το χειμώνα. Ο δείκτης θετικότητας παραμένει αυξημένος σε αρκετές τουριστικές περιοχές, ενώ το Ηράκλειο, τα Χανιά και η Ζάκυνθος είναι στο κόκκινο. Νέα αύξηση είχε ο αριθμός των διασωληνωμένων. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.605 νέα κρούσματα, 240 διασωληνωμένους και 20 θανάτους. Σε 20 σχεδόν μέρες διπλασιάστηκαν εισαγωγές και υπάρχει και μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στο δίκτυο εισιτήρια προς εξιτήρια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει σιγά σιγά μια μικρή επιβάρηση του συστήματος υγείας. Επιστολή με την οποία υπενθυμίζει την υποχρέωση εμβολιασμού των υγειονομικών και την άμεση αναπλήρωση του ανεμβολίας του προσωπικού, απέστειλε προς όλες τις υγειονομικές περιφέρειες ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Δεν νοείται κάποιος συμπολίτης μας, ο οποίος προσέρχεται σε μια υγειονομική δομή, να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο από τη διασπορά του κορονοϊού στη δομή αυτή. Στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη παρουσίασε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Άκη Σκέρτσος. 65,1% των ενηλίκων έχουν κάνει μία δόση ή έχουν κλείσει ραντεβού και 61,1% των ενηλίκων έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων παροτρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές άνω των 12 ετών να εμβολιαστούν. Αλλιώς θα πρέπει να υποβάλλονται σε 2 τεστ εβδομαδιαίως. Πρώτα καθηγητές να το κάνουν και μετά να ακολουθήσουν και οι μαθητές. Τα περιοριστικά μέτρα σε Χανιά και Ζάκυνθο παρατάθηκαν μέχρι τις 18 Αυγούστου. Τον εμβολιασμό εγγύων συστήνει το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων, επισημένοντας μάλιστα Λίδα Παπαδοπούλου ότι η ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων δείχνει ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποβολών. Μια νέα λοιπόν ανάλυση των στοιχείων επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα των προηγούμενων μελετών, ότι δηλαδή τα εμβόλια είναι ασφαλή για τις εγγύους. Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου λοιπόν Λοιμόξεων συστήνει εμβολιασμό και με τα τρία εμβόλια Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson πριν από την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, επισημένοντας ότι ο κίνδυνος αποβολής δεν αυξάνεται. Είναι δηλαδή όσο θα ήταν και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Από την άλλη, αυτό που απειλεί την υγεία εγγύων και εμβρίων είναι η ίδια η νόσος COVID-19, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρο του κετού. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για επιβίωση και ανάπτυξη των βρεφών. Τώρα, το CDC χαρακτηρίζει επίσης μύθους τις ανακρίβειες που κυκλοφορούν περί αρνητικής επίδρασης των εμβολίων στη γονιμότητα. Και σε μία άλλη παράλληλη εξέλιξη, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων αναμένεται να εγκρίνει εντός των ερχόμενων ωρών, αν όχι και ενδεχομένως κάποιων 24 ώρων, την χορήγηση τρίτης ενισχυτικής δόσης των εμβολίων Pfizer και Moderna σε όσους έχουν αποδυναμωμένο ανασωπητικό σύστημα, είναι δηλαδή ανασωκαταστρωμένοι μετά από μεταμοσχεύσεις ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίδα.